Η Εκκλησία της Κρήτης ανακοινώνει ότι οι ιερές ακολουθίες των ημερών θα τελούνται κανονικά στους ιερούς ναούς, με την προτροπή και ισχυρή σύσταση, ιδιαίτερα προς τους ηλικιωμένους ανθρώπους και σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, να παραμένουν στα σπίτια τους και να μην προσέρχονται στους ιερούς ναούς, ώστε να αποφύγουν τον συγχρονισμό με άλλους ανθρώπους. Κανονικά συνεχίζει η Εκκλησία της Κρήτης το πρόγραμμα των ακολουθιών της. Ωστόσο, μέσω της Ιεράς Συνόδου, η οποία συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα, καλεί όλους όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να αποφύγουν τον συγχρονισμό και να παραμείνουν στα σπίτια τους. Εμείς ευχόμαστε η Κρήτη μας να είναι ελεύθερη, να μην κινδυνεύει από οποιοδήποτε κίνδυνο και να είμαστε όλοι ευλογημένοι και αληθινοί. Η Εκκλησία Κρήτης τοποθετήθηκε και εναντί όσων εκφράστηκαν το τελευταίο διάστημα με ύβρις, αναφέροντας ότι εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για κάθε προσβλητική άποψη όσο αφορά στη Θεία Κοινωνία, επαναλαμβάνοντας ότι δεν είναι υποχρεωτική. Η Εκκλησία Κρήτης εκφράζει τη βαθύτατη λύπη της για κάθε προσβλητική άποψη και τοποθέτηση ανθρώπων όποιας ιδεολογίας που βρίσκουν την ευκαιρία να διατυπώσουν υβριστικές απόψεις εις βάρος της Εκκλησίας, των ιερών μυστηρίων, των κληρικών και των πιστών, εργαλειοποιώντας έτσι τη δοκιμασία του λαού μας. 2. Η Θεία Κοινωνία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η προσέλευση στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας γίνεται εκούσια από τους πιστούς, με εφόδιο και προϋπόθεση την αληθινή πίστη. Η Εκκλησία ουδένα εξαναγκάζει στη συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία. Γάμοι και βαπτίσεις οφείλουν να αναβληθούν, αναφέρει το κείμενο των οδηγιών που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης προς τους κληρικούς, συστήνοντας παράλληλα τήρηση των μέτρων καθαριότητας και απολύμανσης. Επίσης, συνιστάται στους κληρικούς να προτρέψουν τους ανθρώπους, εάν είναι δυνατόν, να αναβάλουν ήδη προγραμματισμένα ιερά μυστήρια, βαπτίσεις και γάμους, μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών της πολιτείας. Στο ίδιο πλαίσιο της αποφυγής συγχρονισμού και του κινδύνου της διασποράς της νόσου, προτείνεται η αποφυγή εναγκαλισμών, χειραψιών και του ασπασμού του χεριού των κληρικών για την περίοδο αυτή. Το χειροφύλημα των κληρικών οφείλει να αποφεύγεται, ενώ αναβάλλονται και όλες οι εκκλησιαστικές εκδηλώσεις.